Χρησιμοποιήθηκε από των ιερόδουλων οι οποίες έχουν AIDS. Και για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Υποτίθεται για να διαφυλαχτεί η δημόσια υγεία. Είναι η περίφημη υγειονομική βόμβα του Λοβέρδου. Αλλά στην πραγματικότητα είναι μία επιχείρηση η οποία παραβιάζει κάθε δεοντολογία, σπάζει τελείως το ιατρικό απόρριτο, παραβιάζει ακόμα και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και επιδιώκει να δημιουργήσει ένα κλίμα που όχι απλά στιγματίζει αυτές τις γυναίκες, αλλά τις μετατρέπει σε αποδιοπομπαίους τράγους μιας τρομακτικής κρίσης. Η κρίση αφορά και το σύστημα υγείας. Η υγειονομική βόμβα στην πραγματικότητα είναι οι αποφάσεις του Υπουργού Υγείας να μην έχουν ασφάλιση το 30% του πληθυσμού. Αυτό σημαίνει ότι το 30% του πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και δεν θα μπορέσει ποτέ να δει την κατάσταση της υγείας του. Να ανιχνεύσει έγκαιρα το αν είναι οροθετικός ή πάσχει από ένα λοιμώδες νόσημα, ούτε να το θεραπεύσει. Οι περισσότερες από αυτές τις γυναίκες... Βέβαια, συγγνώμη, αν πάνε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο... Δεν ούτε... μπορούν να κάνουν ούτε εξετάσεις, μόνο αν είναι επίγον. Το σπετάνε έξω. Βεβαίως. Δεν υπάρχει περίπτωση να εξεταστεί ένας ανασφάλιστος. Να εξεταστεί για την κατάσταση της υγείας του. Μόνο αν είναι έκτακτο περιστατικό. Μόνο αν είναι επίγον. Κυρία Μάτσα, εμείς το πρωί πήραμε θέση και χθες είχαμε πάρει θέση και προχθές η Μαρλένα είχε πάρει πρώτη θέση στο θέμα αυτό. Χθες έβγαλε και ανακοίνωση στο καφέ, τη διαβάσαμε. Που θα έλεγα ότι αντιπροσωπεύει όχι απλώς όλα τα προγράμματα επεξάρτησης. Νομίζω και εσάς. Αντιπροσωπεύει όλο τον ιατρικό κόσμο. Γιατί ο ιατρικός κόσμος οφείλει να κινητοποιηθεί ενάντια σε αυτό που γίνεται. Σε αυτό το κυνήγι μαγισσών. Είναι εγκληματικό αυτό. Εγκληματική διαπόμπευση, εγκληματικό αυτό το πλαίσιο που διαμορφώνεται για προβλήματα υγείας. Κυρία Μάτσα, λένε κάποιοι ότι θέλουν να ξέρουν αυτοί οι άντρες που πήγαν με αυτές τις γυναίκες, ώστε να μπορέσουν να πάνε να κάνουν τις εξετάσεις και να προστατεύσουν την οικογένειά τους κτλ. Κτλ. Τι λέτε σε αυτό? Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δούμε ότι τα προβλήματα, τα πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας που έχουν σχέση με λοιμώδη νοσήματα δεν αντιμετωπίζονται έτσι. Θα έπρεπε να έχει γίνει, που δεν υπάρχει, πρόληψη. Ενημέρωση στον πληθυσμό. Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που τώρα κεραυνοβολήθηκαν δήλωσαν ότι δεν ήξεραν, δεν ξέρουν τίποτα για το AIDS. Θα έπρεπε να υπάρχει, γι' αυτό αναφέρθηκα στους ανασφάλιστους, η δυνατότητα ανίχνευσης, έγκαιρης διάγνωσης και έτσι θεραπευτικής αντιμετώπισης. Σας βεβαιώνω ότι οι τοξικομανείς, οι οροθετικοί που έρχονται στα δικά μας προγράμματα, στο 18 άνω, οι περισσότεροι μαθαίνουν ότι είναι φορείς όταν μπαίνουν στο πρόγραμμα, ναι, και πρέπει να κάνουν ιατρικό έλεγχο. Αυτό δεν το ήξεραν πριν. Δεν μπορεί ο υπουργός να λέει θα τους πάω στη φυλακή για σκοπούμενη βλάβη. Ποια σκοπούμενη βλάβη? Αφού δεν ήξεραν ότι ήταν φορείς. Κανείς δεν ασχολήθηκε με αυτούς, με την υγεία τους. Πραγματικά αντιμετωπίζονταν ως σκουπίδια και οι μετανάστες και οι ντόπιοι τοξικομανείς και τώρα αντιμετωπίζονται ως αποδιοπομπαίοι τράγοι. Καμία νομοθεσία, ούτε εδώ, ούτε και στην Ευρώπη, θα μπορούσε να επιτρέψει ποτέ αυτό το διασυρμό, να βγουν προσωπικά δεδομένα. Υπάρχει έχουμε μηνύματα από το εξωτερικό για αυτή την ιστορία που έγινε στη χώρα? Βεβαίως έχουμε. Εγώ θα μιλήσω γι' αυτό την Τρίτη σε μεγάλα κανάλια, γιατί πραγματικά υπάρχει μια αφύπνιση. Πού πάμε, τι κάνουμε? Θα υπάρχουν κομμάτια του πληθυσμού που θα στοχοποιούνται με αυτόν τον τρόπο και θα διασύρονται στο Πανελλήνιο και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το τι θα επακολουθήσει. Εμείς είπαμε κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι, το πρωί. Ότι η Ένωση Συντακτών δεν είναι, είναι Ένωση Συντακτών. Και όφιλε και οφείλει, κατά την άποψή μου, που το μην πάρω και τη Μαρλένα χωρίς να το θέλει, να πάρει θέση. Δεν είναι Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων η Ένωση Συντακτών. Διότι και οι δημοσιογράφοι μπήκαν σε αυτήν την ιστορία. Δεν θα έπρεπε να δείχνουν τις φωτογραφίες. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή να συνεχίσουν σε αυτήν την ιστορία? Φωτογραφίες και προσωπικά στοιχεία. Καταρχήν οι κοπέλες ήταν κακοποιημένες. Το ξύλο της μαϊμού είχαν φάει, δεν το βλέπατε στα πρόσωπά τους? Και είναι πολύ πιθανό το ξύλο να το έφαγαν από αστυνομικούς.
Όχι μόνο από αυτούς που τους εκδίδουν. Είναι σίγουρα κακοποιημένες. Είναι πολύ κακοποιημένες. Είναι κακοποιημένες. Θύματα τράφικινγκ. Είναι θύματα τράφικινγκ. Θύματα της αστυνομικής καταστολής επίσης. Και τοξικομανής που είναι όλα αυτά μαζί. Απλώς αυτό που λέμε και ρωτάει ο κόσμος είναι ότι αυτό θα μπορούσαν να το γνωστοποιήσουν αλλιώς. Να λέγανε στις τάδε περιοχές. Βρήκαμε αυτό. Βρήκαμε αυτό. Πάτε, κάντε εξετάσεις. Έτσι δεν είναι. Ως γιατρός μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για τη δημόσια υγεία. Πραγματικά κανένα ενδιαφέρον από τη στιγμή που αποκλείεται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού από το δικαίωμα στην υγεία. Το δικαίωμα στην υγεία σημαίνει κοινωνικό δικαίωμα στη σωματική, την ψυχική και την κοινωνική ευεξία. Ποια παράμετρος γίνεται σεβαστή σήμερα? Κυρία Μάτσα, θα το ξανακάνουμε και τη Δευτέρα και την Τρίτη, να φύγουν οι εκλογές, γιατί είμαστε απλώς, εμείς επιλέξαμε μέσα σε αυτή την προεκλογική μάχη και επειδή μιλάνε και πολύ εύκολα για τον φασισμό, η αίσθησή μου είναι ότι αυτό είναι μέρος του φασισμού. Βεβαίως. Βεβαίως είναι φασιστική η πολιτική. Βεβαίως είναι φασιστική αυτή η πολιτική και θα πρέπει όλοι να αναλογιστούν τι θα επακολουθήσει. Κάθε κοινωνική ομάδα μπορεί να βρεθεί σε αυτή τη θέση. Μα το είπε και ο Υπουργός. Λέει να βγάλουμε και τα ονόματα αυτών που πήγαν με τις γυναίκες και τις γυναίκες τους και να βγαίνουν όλοι τους και τους γονείς που τους γέννησαν. Και όποιοι μπορούν να κινδυνεύουν από μετάδοση του ιού. Υπάρχει ένα άλλο όμως θετικό. Ότι το 18 είναι κρατικός φορέας. Ναι. Το ΚΕΘΕΑ είναι κρατικός φορέας. Ποιοι άλλοι φορείς πήραν θέση? Η Ένωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Κοινωνικός φορέας. Δηλαδή, και μου κάνει εντύπωση. Και πάρα πολλοί γιατροί είναι εξαιρετικοί. Γιατροί, ο Ιατρικός Σύλλογος. Απορώ, αυτοί που ασκούν πολιτική δεν ρωτούν έστω μία φορά. Γενική Γραμματεία Ισότητας. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας. Δεν ρωτούν τους συναρμόδιους φορείς, κρατικούς τουλάχιστον φορείς. Όχι μόνο δεν ρωτούν, αλλά έχουν αποφασίσει να εφαρμόσουν μια πολιτική που θα δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο κλίμα. Ένα κλίμα πανικού, ένα κλίμα ανασφάλειας στον κόσμο, ώστε να μπορούν να ελέγχουν, να επιβάλλουν τα μέτρα τους. Δηλαδή, ο στόχος τους δεν είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά η καταστολή. Να μπορέσουν να δημιουργήσουν τους όρους, ώστε κάθε πρόβλημα να αντιμετωπίζεται με την αστυνομία και τη φυλακή. Τίποτα άλλο. Γι' αυτό εγώ αναρωτιόμουν τον Κελπνό πρώτη φορά που πάει και κάνει ελέγχους. Ναι, από ό,τι φαίνεται. Θα μιλήσουμε με την από ό,τι φαίνεται, δεν έχει κάνει κανένα έλεγχο ούτε πριν ούτε μετά. Σας είπα και οι τοξικομανείς που έρχονται σε εμάς, όταν έρχονται στο πρόγραμμα, ανακαλύπτουν ότι είναι οροθετικοί. Κυρία Μάτσα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Δεύτερα Τρίτη, εδώ στην ΕΤ.